έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Αιγυπτιακής καταγωγής επιχειρηματίας Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ. Είχε γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό ως πρώην ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Χάρολ στο Λονδίνο και της ποδοσφαιρικής ομάδας Φούλαμ. Ακόμη πιο γνωστός όμως είχε γίνει γιατί ο γιος του Ντόντι σκοτώθηκε στις 31 Αυγούστου του 1997 σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με την πριγκίψα Νταϊάννα στο Παρίσι. Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε να φύγει από τη ζωή ακριβώς 26 χρόνια μετά τον θάνατό του. Επί σειρά ετών υποστήριζε ότι αυτός δεν οφειλόταν σε ατύχημα, αλλά ήταν στην πραγματικότητα δολοφονία από τις Βρετανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας.